Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει ο νέος κορονοϊός την ώρα που οι νεκροί από τον κινέζικο ιό πολλαπλασιάζονται. Έτσι, μετά την άφιξη του κορονοϊού στην Ευρώπη, πλέον οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να υπάρξει κρούσμα και στην Ελλάδα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η χώρα προετοιμάζεται κατάλληλα με τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια να αποτελούν νούμερο ένα πιθανό σημείο εμφάνισης ύποπτου κρούσματος του νέου κορονοϊού. Η τεχνική υπηρεσία κάνει τα πάντα προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος στον οποίο θα υποδεχτούμε το πρώτο ύποπτο κρούσμα. Εδώ δεν θα πω την προσωπική μου άποψη, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του καθηγητού του Σωτήρη Τσιόδρα. Έχει πει ότι σε λίγες μέρες θα χτυπήσει η συγκεκριμένη πάθηση και τα ελληνικά σύνορα. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο να μας προκαλέσει εντύπωση όταν θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει όχι ύποπτο αλλά πραγματικό κρούσμα. Αυτό που ενδιαφέρει τους ειδικούς είναι να υπάρξει ορθή τήρηση του σχεδίου αντιμετώπισης του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να μην εισαχθεί ανεξέλεγκτα το κρούσμα, αποτελώντας έτσι μια κρυφή αιστεία μετάδοσης. Όλα τα μαλλιά πρέπει να μαζευτούν. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή μάσκα είναι η FFP3, έτσι. Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο της Καβάλας ειδική άσκηση προσομοίωσης του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την σωστή τοποθέτηση των προστατευτικών στολών από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πρέπει να βάλουμε ένα δεύτερο ζευγάρι γάντια που να πηγαίνει τις μασκέτες. Κλείσει καλά, με την πάνω, ωραία. Μπροστά λοιπόν στους συναδέλφους, η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, ο κύριος Κροκύρης, ο λοιμοξιολόγος, και ήρθα και εγώ για να βοηθήσω, για να γίνει αυτή η απίδειξη στο προσωπικό. Και μάλιστα αυτό που συμφωνήσαμε, γιατί το είπα λίγο προηγουμένως, είναι να κάνουμε και μια άσκηση. Και το είχα πει και στη σύσκεψη που έγινε τις προάλλες, όπου παρέστηκε το νοσοκομείο και άλλοι φορείς, το ΕΚΑΒ, τα λιμάνια, το αεροδρόμιο, έτσι, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε ένα εισαγόμενο περιστατικό, και ζήτησα να γίνει και μια άσκηση, γιατί στις ασκήσεις πάντα φαίνονται και τα όποια προβλήματα. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν συνεχή άσκηση, συνεχή τριβή, για να μπορέσεις να είσαι 100% έτοιμος όπως πρέπει να είσαι. Νομίζω το νοσοκομείο Καβάλας, από ό,τι φαίνεται, έχει και τις γνώσεις, έχει και τα μέσα, προκειμένου να διαχειριστεί οποιοδήποτε περιστατικό τυχόν προκύψει στην περιοχή μας. Οι πιθανότητες ο κορονοϊός να έρθει και στη χώρα μας είναι πολλές. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει εμπειρία αντιμετώπισης επιδημιών, σημειώνοντας ότι τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση άλλων ιών, όπως ο SARS και ο MERS. Σε περίπτωση που κάποιος θεωρήσει ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, καλό είναι πρώτον να πάρει τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ προκειμένου να έρθουν να τον πάρουν από το σπίτι, ή δεύτερον με τη συνοδεία κάποιου συγγενικού προσώπου να έρθει στα επίγοντα περιστατικά, εδώ όπου το ιατρικό προσωπικό είναι ενημερωμένο για το πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόσει. Καλά, να το κλείσουμε καλά, έτσι, να τη δούμε ότι έχει μπει σωστά όπως πρέπει. Συγγνώμη λίγο, αν σε πονέσω να με συγχωρέσεις. Εντάξει, παίζουν τώρα, βγαίνει αέρας. Από εδώ. Α, το έχει μπει σωστά. Αυτό δεν σου να γίνεται πριν βάλουμε την λαστό, πρέπει να προχωρήσουμε. Στον έμβολα φορούσαμε σκούφο, δεν φοράμε, γιατί γενικά μας λέει ότι δεν φοράμε ούτε σκούφο, ούτε πρέπει να μας δίνει.